Αρκαδία 938. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα με το Δήμο Τρίπολης. Τα προβλήματα δεν είναι πρόσφατα. Εδώ και 5 χρόνια ο Δήμος Τρίπολης αρνείται να συνεργαστεί με το Φιλοζωικό Σύλλογο για τους δικούς του λόγους. Συνεχώς βάζουν εμπόδια και βρίσκουν διάφορες προφάσεις ώστε να μην συνεργαστούμε στη διαχείριση των αδέσποτων. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και επιβάλλει στο Δήμο να συνεργάζεται με τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής. Όσον αφορά τη μήνυση που κατέθεσε ο Δήμος, εμείς έχουμε να δηλώσουμε ότι ο σύλλογός μας δεν εκφοβίζεται, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και τίποτα. Η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει βραχυκυκλώσει και βρίσκεται σε κατάσταση πλήρου σύγχυσης. Οι εκπρόσωποι του Δήμου έχουν καβαλήσει το καλάμι της αλαζονίας, δεν ακούνε κανέναν και τίποτα, με παραποιημένα κρατικά έγγραφα στείνουν σκευωρίες σε βάρος του συλλόγου, σπηλώνουν, συκοφαντούν, δεν σέβονται τους πολίτες. Εκφοβίζουν τα μέλη του συλλόγου με σκοπό την παραίτησή τους και προαναγγέλνουν στα μέσα ενημέρωσης παραιτήσεις. Τα έχουμε όλα εδώ. Λοιπόν, με αυτές τις πρακτικές, οι εκπρόσωποι του Δήμου εξευτιλίζουν το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Ο Δήμος Τρίπολης γίνεται ρεζίλι πανελλαδικά με αυτές τις πρακτικές. Εγώ θα ρωτήσω 2-4 πραγματάκια. Ήταν ενήμερος ο κύριος Δήμαρχος για τις ενέργειες του κύριου Θεοδωρακόπουλου? Δεύτερον, έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο? Τρίτον, έχει ενημερωθεί το νομικό τμήμα του Δήμου πριν βγάλει τα παραποιημένα κρατικά έγγραφα στη δημοσιότητα? Τέταρτον, ο κύριος Θεοδωρακόπουλος λειτουργεί αυτοβούλος χωρίς να ενημερώνει κανέναν ή κατά εντολή κάποιου? Και πέμπτον, πόσα χρήματα έχει δαπανήσει ο Δήμος Τρίπολης από το 2015 μέχρι σήμερα για τα δέσποτα? Δεν έχουν απαντήσει ποτέ. Είναι δύσκολο να βγάλουν στη δημοσιότητα, όπως έβγαλαν τα παραποιημένα έγγραφα, να βγάλουν ένα επίσημο έγγραφο ο Δήμος και να λέει από το 2015 μέχρι σήμερα έχει δαπανήσει τόσα χρήματα. 100.000, 200.000, 300.000, 500.000 σύνολο. Πόσο είναι αυτό το νούμερο? Και να έχει και μία ανάλυση. Στηρώσεις τόσο κόστησαν την ιατρικές υπηρεσίες. Ζωοτροφές, ομπόλιας και ό,τι άλλα έξω δεν έχουν κάνει. Δεν το έχουν κάνει ποτέ. Αλλά ρίχνουν κάποια πυροτεχνήματα, κάναμε 400 στηρώσεις, πήραμε από το κράτος 29-39 χιλιάρικα, χωρίς να πούνε όμως ακριβώς πόσα λεφτά έχουν δαπανήσει από το 2015 μέχρι σήμερα. Λοιπόν, εμείς ζητάμε να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθούν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τι έχει γίνει και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει. Ζητάμε την παρέμβαση του εισαγγελέα να γίνει έρευνα σε βάθος και να λάμψει η αλήθεια. Ο Δήμος Τρίπολης πρέπει να επανέλθει στην νομιμότητα. Εγώ αυτά είχα να πω και θα σας παρουσιάσω και τα πλαστά έγγραφα που έβγαλε στη δημοσιότητα ο κύριος Θεοδωρακόπουλος. Αυτό εδώ είναι το έγγραφο το κανονικό του Συλλόγου με αριθμό πρωτοκόλλου. Το είχαμε πρωτοκολλήσει στο Δήμο Τρίπολης. Με αριθμό πρωτοκόλλου 42373 στις 15/9/73. Αποτελείται από 2 σελίδες. Στην πρώτη σελίδα έχει τον αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου και στη δεύτερη σελίδα έχει τη σφραγίδα και την υπογραφή μας. Αυτό το έγγραφο που είναι και το μοναδικό και το πραγματικό αναφέρεται σε λίστα προτάσεων και το λέει ξεκάθαρα. Και στη δεύτερη σελίδα έχει τις προτάσεις. Τι κάνει τώρα ο κ. Θεοδωρακόπουλος? Έρχεται, κατεβάζει από τη διάβια ένα έγγραφο που είναι σύμβαση, μία σύμβαση, και την επισυνάπτει πίσω στο κανονικό το έγγραφο. Αυτό είναι παράνομο. Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι παράνομο. Λοιπόν, αν ήταν έτσι, δεν θα χρειαζόμαστε ούτε τα μητρώα, το πρωτόκολλο του Δήμου, ούτε τα ΚΕΜ, για να πάρουμε ένα γνήσιο της υπογραφής. Λοιπόν, εδώ πέρα τι γίνεται?
κατεβάζει από τη διάβια αυτή τη σύμβαση, αφαιρεί η σύμβαση εδώ, η πραγματική σύμβαση, η πρωτότυπη, που αφορά άλλο Δήμο, αφορά το Δήμο Γορτινίας. Λοιπόν, αφαιρεί την πρώτη σελίδα τελείως, για να δω αν καταλάβει τι γίνεται. Λοιπόν, στη δεύτερη σελίδα αφαιρεί ένα μεγάλο κομμάτι και φτάνει μέχρι εδώ, που λέει συμφωνητικό συνεργασίας. Κρύβει συμφωνητικό συνεργασίας Δήμου Γορτινίας με πολιτιστικό φιλοσοφικό σύλλογο και αφήνει μόνο στα έγγραφα που παρουσιάζει το πολιτιστικό φιλοσοφικό σύλλογο. Και συνεχίζει από εδώ και κάτω. Λοιπόν, συνεχίζει μετά με τις υπόλοιπες σελίδες και στην τελευταία σελίδα δεν έχει πουθενά ούτε σφραγίδα ούτε υπογραφή του συλλόγου. Λοιπόν, αυτά είναι τα έγκυρα έγγραφα που μας έλεγε, τα περιβόητα έγγραφα που έχει ο κύριος Θεοδωρακόπουλος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι παραποιημένα και παράνομα. Λοιπόν, επίσης, τι γίνεται. Εμείς καταθέσαμε το πραγματικό μας έγγραφο, το κανονικό, στις 15 Νάτου 2015 στο Δήμο Τρίπολης. Έχει το πρωτόκολλο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Γορτινίας συνεδρίασε 25 Νάτου, 10 μέρες μετά. Άρα αυτό το έγγραφο δεν είχε σχηματιστεί. Αν πούμε ότι το στείλαμε εμείς, το βάλαμε εμείς, ο κόσμος καταλαβαίνει. Και αναρτήθηκε στις 12 Δεκάτου το 2015 στη Διάβια. Άρα μέχρι τις 12 Δεκάτου 2015 δεν υπήρχε αυτό το έγγραφο. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Λοιπόν, αυτά έχω να πω για την πλαστότητα των εγγράφων. Λοιπόν, και λυπάμαι πολύ που μια κρατική αρχή παραποιεί και πλαστογραφεί κρατικά έγγραφα. Αυτό δείχνει την ποιότητά τους και το ήθος τους. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Σπίκα Χριστίνα και είμαι η δικηγόρος του Συλλόγου. Να πω εξ αρχής ότι θα μιλήσω σαφώς ως νομικός, αλλά όχι μόνο ως νομικός, αλλά και ως μέχρι πρώτην ως κάτοικος της Τρίπολης, αλλά και ως φιλόζωη. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία 5 χρόνια συστηματικά υπάρχουν προβλήματα με τα αδέσποτα. Σαφέστατα και λογικά ο κόσμος αγανακτεί, απελπίζεται, φοβάται πολλές φορές και είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Και ωστόσο δεν βλέπουμε καμία έμπρακτη ενέργεια από το Δήμο που να βελτιώνει την κατάσταση. Αντιθέτως, βλέπουμε ανθρώπους από το Σύλλογο και όχι μόνο, οι οποίοι εθελοντικά και στηριζόμενοι στην αγάπη τους, στην προθυμία τους, στα φιλανθρωπικά τους αισθήματα, προσπαθούν να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν, με δικούς τους πόρους, χωρίς να επιβαρύνουν κανέναν, να λύσουν ή να περιορίσουν, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα, όσο γίνεται, δεδομένου ότι είναι πολύ εκτεταμένο. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύλλογο, ουδέποτε ο Σύλλογος έχει εξαπατήσει κανέναν, ουδέποτε έχει επιβαρύνει κάποιον οικονομικά, και αυτό φαίνεται και αποδεικνύεται και από τον κόσμο που τον βοηθά και τον στηρίζει, αλλά και από έγγραφα πάρα πολλά, τα οποία έχουν προσκομιστεί. Επιπλέον, έχουν δεχτεί κατηγορίες ότι έχουν ζητήσει υπέρογκα ποσά για στηρώσεις, κάτι που δεν ευσταθεί, διότι έχουν πραγματοποιήσει στηρώσεις με πολύ μικρά ποσά, κάτι που επίσης φαίνεται και πιστοποιείται και από το Δήμο Γορτινίας, που έχουν συνεργαστεί χωρίς να υπάρχει βέβαια σύμβαση κλπ. Από εκεί και πέρα προσπαθούν με κάθε τρόπο και αντί ο Δήμος που θα έπρεπε κανονικά να θέλει να συνεργαστεί μαζί τους, δεδομένου ότι θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την ύπαρξη ανθρώπινου δυναμικού που εθελοντικά θέλει να βοηθήσει, παρόλα αυτά δεν συνεργάζεται, δεν επικοινωνεί μαζί τους και αυτό φαίνεται από το ότι δεν επικοινωνεί και αδιαφορεί να απαντήσει σε επιστολές που δέχεται όχι μόνο από το Σύλλογο, αλλά και από διάφορες άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Πράγμα που πιστοποιείται και αποδεικνύεται και πάλι. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε ένα έγγραφο το οποίο είναι εμφανώς παραποιημένο διότι υπάρχουν προβλήματα και μορφολογικά μέσα στο κείμενο αλλά και θέματα συνάφειας του κειμένου. Σαφώς θα κληθεί γραφολόγος για να πιστοποιήσει την κατάσταση αυτή και εννοείται ότι θα κατατεθεί μήνυση εκ μέρους μας και για πλαστογραφία κατά παντός υπευθύνου του Δήμου δεδομένου ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να γνωρίζουμε ποιος έχει πλαστογραφήσει το έγγραφο αλλά εκ των πραγμάτων και εκ των εγγράφων τα οποία είχαν ως προορισμό το Δήμο, συνάγεται αυτοδίκαια ότι κάποιος από το Δήμο έχει προβεί στην συγκεκριμένη πλαστογραφία. Επιπλέον, μήνυση για χρήση πλαστού εγγράφου από τον κύριο ο οποίος δημοσίευσε στα τοπικά μέσα το συγκεκριμένο έγγραφο
Και σαφώς μίλησε για συκοφαντική δυσφήμιση του συλλόγου, δεδομένου ότι ο σύλλογος ουδέποτε εξαπάτησε κανέναν, ουδέποτε επιβάρυνε κάποιον οικονομικά, πάντοτε λειτουργεί με γνώμονα τα αισθήματά του για τα ζώα, σαφώς. Πράγμα το οποίο και θα υποστηρίξουμε επίσης και στο δικαστήριο, και κυρίως αυτό θα συμβεί όχι για να στοχοποιηθεί ο Δήμος, αλλά κυρίως για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να μπορέσει να αντιληφθεί το ρόλο του συλλόγου, γιατί έχουν ακουστεί κατά καιρούς πάρα πολλές ακρότητες για τους φιλόζωους γενικά, όχι μόνο στην Τρίπολη. Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε στις μηνύσεις, και δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν διαμάχες, ούτε διάφορες άλλες πρακτικές οι οποίες αποσυντονίζουν τον κόσμο, διότι οι διαμάχες μεταξύ συλλόγου και Δήμου και οι προσωπικές επιθέσεις, το μόνο που καταφέρνουν είναι να αποστρέφουν τον κόσμο από το να ασχοληθεί με τα κοινά, με τα προβλήματα της πόλης του και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι σίγουρα η μήνυση αυτή που κατέθεσε χθες ο Δήμος, μόνο προς όφελός μας μπορεί να είναι, μόνο έτσι μπορούμε να το εκλάβουμε, διότι δίνεται επιτέλους δυνατότητα στο Σύλλογο να ακουστεί και να αποδειχθεί η αλήθεια και να ευαισθητοποιηθεί σαφώς και ο κόσμος με όλα τα προβλήματα που με αφορμή το πρόβλημα των αδέσποτων και με όλα τα προβλήματα της πόλης. Αυτό. Οπότε σχεδόν τους ευχαριστούμε για τη μήνυση που υπέβαλε. Να προσθέσω και κάτι άλλο, με όλα αυτά που γίνονται. Με όλα αυτά που γίνονται, ο κόσμος πιστεύει ότι η διαφωνία μας με το Δήμο είναι οικονομική. Δεν έχει καμία σχέση το οικονομικό κομμάτι. Η διαφορά μας με το Δήμο είναι στο διαχειριστικό. Πιστεύουμε ότι διαχειρίζεται λάθος τα αδέσποτα και το βλέπουμε στις πλατείες και, και στους δρόμους. Αυτό το έχουμε πει από το 2015 όλοι, ότι η διαχείριση είναι λάθος και πρέπει να κάνουμε κάτι να την αλλάξουμε. Γιατί τα ζώα πολλαπλασιάζονται, δεν γίνονται στηρώσεις, μας λένε ότι δεν μπορούν να τα πιάσουν. Τότε γιατί πληρώνουμε πολλά λεφτά σε ανθρώπους που συνεργάζεται με ιδιώτες ο Δήμος και δεν μπορούν να πιάσουν τα ζώα? Άρα γιατί τα πληρώνουμε αυτά τα χρήματα αφού δεν μπορούν να τα πιάσουν? Και τι κάνουμε? Τα αφήνουμε να γεννάνε, να πολλαπλασιάζονται και απλά έχουμε τη δικαιολογία ότι δεν μπορέσαμε να τα πιάσουμε? Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Βρες τον τρόπο να τα πιάσεις. Άλλαξε κάτι. Γεια σας και από μένα. Εγώ ονομάζομαι Κρατημένη Αγγελική, είμαι και εγώ δικηγόρος. Συμφωνώ και στηρίζω τη συνάδελφο. Είμαι στο πλευρό της φιλοσοφικής του Προέδρου μας. Το γνωρίζω χρόνια τον Γιώργο, τον Πρόεδρό μας, στη φιλοσοφική της Τρίπολης. Υποστηρίζω ότι οι τακτικές της φιλοσοφικής είναι φιλότιμες πάντα. Είναι ο Γιώργος υπομονετικός, είναι κοντά στα προβλήματα που προκύπτουν κάθε φορά. Έχει βοηθήσει πάρα πολλά ζώα. Έχω δει να στηρίζει άτομα τα οποία έχουν έρθει στη δυσάρεστη θέση να βλέπουν ένα τραυματισμένο ζώο, ένα πεταμένο ζώο και να μην ξέρουν τι να κάνουν, να παίρνουν τηλέφωνα στο Δήμο, να μην τα σηκώνει κανείς, όπου ο Δήμαρχος έχει υποχρέωση, οι δημοτικές αρχές έχουν υποχρέωση να έχουν γραμμές βοήθειας για τα δέσποτα. Είναι το περιβαλλοντικό κομμάτι, το κομμάτι του περιβάλλοντος. Όπως οφείλει να μαζεύει, παραδείγμα, να φροντίζει για τα απορρίμματα, δύσκολο κομμάτι και αυτό στην Τρίπολη, έτσι έχει το υποχρέωση να φροντίζει και για τα δέσποτα της πόλης. Οπότε δεν θέλουμε ούτε παράνομες κομματερές, ούτε παράνομα καταφύγια ζώων. Μη διαμορφωμένα όπως ορίζει ο νόμος. Δηλαδή σε αυτή την πόλη πρέπει να έχουμε ή την ακατάλληλη χωματερή ή το ακατάλληλο καταφύγιο ή τίποτα. Και τάχα μου κάνουμε οικονομία, γι' αυτό το λόγο είναι έτσι οι καταστάσεις? Όχι. Η φιλοζωική δεν έχει καμία υποχρέωση. Ο Δήμαρχος έχει. Αυτό. Η διαχείριση είναι ακατάλληλη. Η φιλοζωική λέει έξω κινείται λένε ότι η φιλοζωική βάζει εμπόδια στις δημοτικές αρχές να λύσει το πρόβλημα με τα ζώα. Όχι. Η φιλοζωική λέει ότι με τον τρόπο που εσύ, δημοτική αρχή, πας να λύσεις το πρόβλημα, δεν είναι σύμφωνος ο νόμος. Αυτό λέει. Δεν
η διαχείριση. Δεν θέλουμε να τα ζώα να πηγαίνουν στο καταφύγιο, τον τάχα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με έναν τρόπο απολύτιστο, με μπετόβεργες. Θέλουμε να τηρηθεί ο νόμος και να πηγαίνουν τα ζώα, τα ταλαιπωρημένα, τα λίγο ατίθασα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, να είναι ειδικά διαμορφωμένος χώρος και να πηγαίνουν με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, δηλαδή από άτομα τα οποία είναι ειδικά εκπαιδευμένα για αυτό το σκοπό. Ο Σύλλογος έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι εν ώψη προεκλογικής περίοδου μεροληπτεί υπέρ κάποιων πολιτικών και προσπαθεί να υπονομεύσει την ακεραιότητα του υπάρχοντος δημάρχου. Να τονίσουμε ότι αυτό δεν ευσταθεί, διότι έχουμε αντικειμενικά τετελεσμένες ή δεχθήσεις πράξεις, οι οποίες είναι πλημεληματικού και κακουργηματικού χαρακτήρα, διότι η θανάτωση αδέσποτων, η θανάτωση ζώων και η κακοποίησή τους είναι κακούργημα, σύμφωνα με την νομοθεσία. Υπάρχει μια πλαστογραφία που είναι πολύ σαφής και θα αποδειχθεί στο δικαστήριο. Οπότε είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να παρακαμφθούν και να παραβλεφθούν. Και βέβαια είναι πράγματα για τα οποία θα κληθεί να απαντήσει ο Δήμος στο δικαστήριο, σαφέστατα, και είναι και μια ευκαιρία να γίνει έλεγχος στις εγκαταστάσεις που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν για τα αδέσποτα, δεδομένου ότι εξ όλων όσων γνωρίζω και εξ όλων των στοιχείων τα οποία έχουν έρθει σε μένα, είναι ότι δεν απαντάει ποτέ σε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για να μπορέσει να ελεγχθεί ο χώρος και οι συνθήκες υπό τις οποίες φιλοξενούνται αυτά τα ζώα. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα σε καμία περίπτωση πολιτικών συμφερόντων. Καλημέρα σας και από μένα. Λέγομαι Θεόδωρος Μαρκόπουλος. Συμμετέχω στο Σύλλογο περίπου ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο. Σαν νέο μέλος θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι άσχημο να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση όταν εμείς σαν νέα μέλη θέλουμε να προσφέρουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε την πόλη μας, θέλουμε να δώσουμε το κάτι της παραπάνω. Εγώ αυτό που θέλω να θυμίσω είναι τι εστί εθελοντισμός σε μια σύγχρονη και πολιτισμένη κοινωνία που ορίζεται ως ανιδιοτελής προσφορά, άμυστη και προσφορά προς όφελος της κοινωνίας. Πέρα από τα όρια της επαγγελματικής μας απασχόλησης και των κοινωνικών ευθυνών, ο εθελοντής προσφέρει με διάφορους τρόπους, χωρίς την προσδοκία κέρδους ή ανταμοιβής, με την πεποίθηση ότι η δραστηριότητά του είναι ευεργετική για την κοινότητα. Αυτές είναι οι αρχές του εθελοντισμού. Για μας, εμείς ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Θέλουμε να πορευτούμε με το Δήμο, θέλουμε να βοηθήσουμε την πόλη μας. Ούτως ή άλλως ζούμε τόσα χρόνια σε αυτή την πόλη, την αγαπάμε, βλέπουμε τα προβλήματα που έχει και εθελοντικά θέλουμε να προσφέρουμε. Είναι προσβολή για όλους εμάς να ζούμε μια τέτοια κατάσταση, να δεχόμαστε μήνυση, από τη στιγμή που κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να βοηθήσουμε την πόλη μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Στην πόλη μας υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες, φιλόζωοι, οι οποίοι κάνουν μεγάλον αγώνα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ξέρετε πόσοι πολίτες μας συντηρούν αδέσποτα που βρήκαν σε κάδους στα σπίτια τους? Γνωρίζετε πόσα αδέσποτα στην πόλη μας, άρρωστα, με δικούς μας πόρους, με χρήματα που βγαίνουν από τη δικιά μας τσέπη, έχουμε πληρώσει σε εμβόλια και σε φαρμακευτική αγωγή? Ξέρετε πόσες προσπάθειες έχουμε κάνει να υιοθετηθούν αδέσποτα, πάντα με τον νόμιμο τρόπο, και όλων αυτών των αγώνα, που τον καταναλώνουμε από τον οικογενειακό μας χρόνο, έτσι, και μόνο με ένα στόχο, να βοηθήσουμε την πόλη μας. Λυπάμαι πάρα πολύ που δυστυχώς έρχομαι σε αυτή τη θέση, που μπήκα στο Σύλλογο εθελοντικά πριν 6-7 μήνες και ήθελα να προσφέρω. Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ.
Κύριε Ζαφυράκη, είπατε προηγουμένως για ένα έγγραφο από το Δήμο Γορτινίας. Μιλήσατε για παραβλημένα έγγραφα, καταλάβαμε ότι θα προχωρήσετε και εσείς από την πλευρά σας σε μήνυση στο Δήμο Τρίπολης. Με το Δήμο Γορτινίας τι έχει γίνει? Υπάρχει το έγγραφο που παρουσίασε ο κύριος Σαββαροπόπουλος μαζί με τα αυτά που υπήρχαν από πίσω, πέρα από τις δύο πρώτες σελίδες που μιλούσαν για ποσά, να ολοκληρώσω την ερώτηση, για ποσά 150 ευρώ για περισυλλογή ζώων, και αν ισχύει αυτό που είπε ότι πέρασε η απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά στη συνέχεια ακυρώθηκε. Αν έχει ακυρωθεί, γιατί έγινε? Δεν έχει ακυρωθεί η απόφαση. Λοιπόν, άρα υπάρχει συνεργασία με το Δήμο Γορτινίας. Είναι ένα πρακτικό που πέρασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γορτινίας. Έτσι, τα πρακτικά θα περνάνε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Σύλλογος. Αυτή είναι μελέτη του Δήμου Γορτινίας. Πριν από αυτό το πρακτικό υπάρχει άλλο πρακτικό με το Φιλοσοφικό Σύλλογο Σπάρτης, έτσι ο Δήμος Γορτινίας. Αντέγραψαν το προηγούμενο πρακτικό και πέρασαν ακριβώς το ίδιο με το Φιλοσοφικό Σύλλογο Τρίπολης. Άρα έγινε μια αντιγραφή του προηγούμενου πρακτικού, έτσι, τη προηγούμενη συμφωνία που είχαν με το Φιλοσοφικό Σύλλογο Σπάρτης, με το σύλλογο το δικό μας. Εμείς δεν έχουμε πουθενά εδώ πέρα πει ούτε για ποσά ούτε τίποτα. Αυτά είναι καθαρά τα νούμερα και η μελέτη. Δεν το είδατε ποτέ? Δηλαδή, επισυνάψατε από πίσω την πρότασή σας ένα πρακτικό που δεν έκανα? Όχι, δεν κάναμε εμείς καμία πρόταση. Εμείς στείλαμε σε όλους τους Δήμους το αρχικό έγγραφο που είναι αυτό. Είναι μια επιστολή προτάσεων. Είναι μια επιστολή προτάσεων. Ο Δήμος Γορτινίας ανταποκρίθηκε και μας είπε: ναι, θέλουμε να συνεργαστούμε με το Φιλοσοφικό Σύλλογο. Ωραία. Έχετε κάποια σύμβαση με κάποιο Δήμο? Όχι, τους λέμε: εμείς δεν έχουμε σύμβαση με κάποιο Δήμο. Ωραία, λέει: θα χρησιμοποιήσουμε μια παλιά σύμβαση που είχαμε με το Δήμο Σπάρτης, και έγινε αντιγραφή αυτή τη σύμβαση. Την οποία την ελέγξατε, την είδατε, συμφωνήσατε? Όχι, δεν την είδαμε εμείς. Καθόλου. Αυτή πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να το γνωρίζουμε. Την είδαμε εμείς στη διάβια. Μας ενημέρωσαν ότι έχει περάσει τη διάβια, την αναρτήσαμε στη σελίδα μας. Σας είπαν ότι θα επισυνάψουν, θα επισυνάψουν μία σύμβαση που είχαν ήδη και δεν την ελέγξατε ποτέ σαν σύλλογο, δεν θα σας καλύπτει αυτό που λέει η σύμβαση? Όχι, περιμένετε να δείτε. Γιατί? Πέρασε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η σύμβαση, ψηφίστηκε. Λοιπόν, μετά από ένα μήνα μας στέλνουν email, λοιπόν, και μας λένε, να το δείτε εδώ στην κάμερα, κείμενο εργασίας για σύμβαση. Κείμενο εργασίας για σύμβαση. Λοιπόν, είναι ακριβώς αυτά που είχαν ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο τέλος λένε, μας γράφουν, ότι ο αρμόδιος υπάλληλος με την κρύα επισήμανση το κείμενο, επειδή περιγράφει τι προβλέπει η νομοθεσία, μπορεί να αντικατασταθούν κάποια πράγματα, και με την κίτρινη επισήμανση είναι τα ποσά, γράφουν, να το δει εδώ ο κόσμος, λοιπόν, γράφουν από κάτω, ότι με την κίτρινη επισήμανση να γίνει συνεννόηση με τον Δήμαρχο Γορτινίας σχετικά με τους όρους συνεργασίας. Άρα αυτό ήταν ένα κείμενο εργασίας που θα καθόμαστε ο Φιλοσοφικός Σύλλογος και ο Δήμος Γορτινίας να βάλουμε εκεί τις τιμές, τις κανονικές τιμές. Οι τιμές που είχαν περαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν τυπικές. Αυτές θα διαμορφώνονταν. Είναι ένα προπαρασκευαστικό κείμενο, δεν είναι, αυτό. Διαπραγμάτευση. Γιατί εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά αυτά. Έχουμε τα email, έχουμε τα κείμενα που μας έχει στείλει ο Δήμος Γορτινίας. Αλλά θα μου πείτε γιατί δεν προχωρήσαμε. Ακριβώς, και από τη στιγμή λοιπόν, που θα συνεργαζόσασταν, δεν προχωρήσαμε. Δεν προχωρήσαμε στην υπογραφή της σύμβασης ή στη διαμόρφωση της σύμβασης, διότι είχαμε το 2015, είχε πρωτοξεκινήσει ο σύλλογος, ήταν 3-4 μήνες σύλλογος. Λοιπόν, είχαμε τρομερά προβλήματα στην Τρίπολη. Είχαμε έναν Δήμο που δεν ανταποκρινόταν σε καμία ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις που υπήρχαν και στις ανάγκες που υπήρχαν με τα δέσποτα. Το βάρος, μόλις έγινε ο σύλλογος, το βάρος έπεσε όλο στο σύλλογο. Ο κόσμος έπαιρνε τηλέφωνο, 10 τηλέφωνα την ημέρα, βρήκαμε κουτάρια, βρήκαμε σκυλιά, με αποτέλεσμα να έχουμε εγκλωβιστεί και να μην μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και χωρίς καμία βοήθεια. Ο κόσμος έχει απαιτήσεις. Όταν βλέπει Φιλοσοφικό Σύλλογος, νομίζει ότι είναι υποχρεωμένος να μαζέψει όλα τα σκυλιά, ότι έχει πάρει κονδύλια, ότι. Αλλά δεν είναι έτσι. Εμείς εκείνη τη στιγμή είχαμε τρομερά προβλήματα. Άρα δεν καθίσατε καν στο τραπέζι να συζητήσετε με τον Γορτινίας, δεν προλάβατε λόγω χρόνου, γιατί υπήρχε δεν το επιδιώξαμε. Δεν θέλαμε, γιατί δεν θέλαμε να φανούμε ασυνεπείς στο Δήμο Γορτινίας. Να υπογράψουμε μία σύμβαση που δεν θα μπορούσαμε να εκπληρώσουμε τις δικές μας υποχρεώσεις. Και θα είχαμε εκτεθεί και εμείς και θα είχαμε εκθέσει και το Δήμο Γορτινίας. Άρα το αφήσαμε, το παγώσαμε μέχρι να δούμε τι θα γίνει με το Δήμο Τρίπολης, να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά και μετά θα βλέπουμε τι θα κάνουμε. Εμείς έχουμε όμως άτυπη συνεργασία με το Δήμο Γορτινιάς, έχουμε στηρώσει 30 σκυλιά
Λοιπόν, πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Ακούσαμε, θα καλεστώ τον κύριο Θεοδωρακόπουλο για τις δικές του δηλώσεις. Είδαμε, δεν το γνωρίζουμε εμείς, ότι οποιαδήποτε ενέργεια κάνει ο Φιλοζωικός, αναφορικά με το Δήμο Τρίπολης, τώρα η ερώτηση, είναι παράνομη αν δεν υπάρχει ένα συμφωνητικό, μία σύμβαση. Με το Δήμο Κοστινία, τι γίνεται, δεν είναι σύμβαση, αλλά παρόλα αυτά λέτε ότι παράνομη είναι. Όχι, παράνομες είναι οι μεθοδεύσεις του Δήμου Τρίπολης. Τίποτα άλλο. Άρα μπορεί να συνεργαστεί κανονικά κάποιος Φιλοζωικός, ακόμα και αν δεν υπάρχει σύμβαση με κάποιο Δήμο. Χρειάζεται να υπάρχει καλή διάθεση. Και η διάθεση υπήρχε και με το Δήμο Βόρειας Κοινουρίας, γι' αυτό κάναμε τις πενταμελείς επιτροπές. Πώς εκεί κάναμε την πενταμελή επιτροπή, με τρεις Δήμους. Μεγαλόπολης, Βορτινίας, Βόρειας Κοινουρίας. Πενταμελή επιτροπή δεν έχουμε μόνο στο Δήμο Τρίπολης. Πέντε χρόνια. Οι πενταμελή επιτροπές στους Δήμους αυτούς είναι από το 2016 μέχρι σήμερα. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά χρειάζεται συνεννόηση και συνεργασία. Γιατί δεν έχουμε διαμάχες με άλλον Δήμο. Με έναν Δήμο, γιατί δεν έχουμε διαμάχες. Γιατί υπάρχει συνεννόηση. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος, τι κάνουμε εμείς, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Και γι' αυτό έχουν λυθεί πολλά προβλήματα. Άρα συνεργάζεστε με άλλους Δήμους εδώ στην Αρκαδία. Βεβαίως και συνεργάζομαι. Τόσο με Βορτινία και με Βόρεια Κοινουρία. Βεβαίως και με τη Μεγαλόπολη. Προέκυψε πρόβλημα με τη Μεγαλόπολη. Μπορεί να υπάρχει κάποια σύμβαση μεταξύ Δήμων και Φιλοζωικών. Ναι. Υπάρχει πεντεμαλία επιτροπή που αποφασίζει. Και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Ανάλογη αυτή που υπήρχε στην Τρίπολη, που λέτε ότι δεν λειτουργεί. Ποια? Ανάλογη αυτή που υπάρχει στο Δήμο Τρίπολης που σας κατηγορούν ότι δεν έχετε πάει το καταστατικό, γι' αυτό δεν συμμετέχουν τα μέλη. Εσείς τους κατηγορείτε. Εμείς έχουμε πάει. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε πάει το καταστατικό, έχουμε πάει όλα τα δικαιολογητικά. Έχετε καταθέσει το καταστατικό σας. Τα πάντα. Αυτοί δεν. Και πηγαίναμε και πιέζαμε, αλλά μας έλεγαν δεν πρόλαβε ο Δήμαρχος να τα δει. Πέρασε ένα χρόνο, δεν πρόλαβε ο Δήμαρχος. Απευθυνθήκαμε στην κτηνιατρική υπηρεσία, παραπονεθήκαμε, τους εξηγήσαμε τι ακριβώς έχει γίνει. Καταθέσαμε τα ίδια χαρτιά που μας. Φέρτε τα χαρτιά, τι σας ζητάνε, αυτά τα χαρτιά, φέρτε τα και σε εμάς. Τα πήγαμε στην κτηνιατρική υπηρεσία, τους πίεζε η κτηνιατρική υπηρεσία επί ένα χρόνο. Δεν απαντούσαν καθόλου ούτε σε μια άλλη κρατική αρχή, για να καταλάβετε την ποιότητα και το ήθος αυτών των ανθρώπων που γράφουν τους πάντες και τα πάντα στα παλιά τους τα παγούτσα. Λοιπόν, βαρεθήκαμε, τα παρατήσαμε, λέμε δεν βγάζουμε άκρη με αυτούς, να κάνουμε ό,τι μπορούμε και βλέποντας και κάνοντας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να τους δίνουμε. Κύριε Ζαφυράκη, μη τι άλλο. Κύριε Ζαφυράκη, θέλω να μας πείτε ποια είναι τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο για να τα γνωρίζει και ο κόσμος του Φιλοζωικού, ποιοι είναι στην κεφαλή αυτού του συλλόγου. Αν σας έχει επηρεάσει όλο αυτό που έχει γίνει τώρα, γιατί υπάρχει μια κόντρα που νομίζω ότι έχει βγει και εκτός ορίων. Αν λοιπόν σας έχει επηρεάσει και αν αυτό έχει φέρει και παραιτήσεις στο Συλλόγο, γιατί κάτι για το οποίο κληθεί. Όχι, αυτό το είπα και πριν. Ο Σύλλογος, προσέξτε με. Ο Σύλλογος είναι ενωμένος. Αποτελείται από έναν πολύ δυνατό κορμό από 15-20 ανθρώπους. Αυτός ο κορμός δυναμώνει. Έχουμε ένα σύστημα. Παράδειγμα, στο Δήμο Βορτινίας έχουμε δύο μέλη που είναι κάτοικοι του Δήμου Βορτινίας και δύο αναπληρωματικά μέλη που είναι από το Δήμο Τρίπολης. Και έχει σχηματιστεί η Πενταμελή Επιτροπή. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζουμε σε όλους τους Δήμους. Λοιπόν, δεν έχει παραιτηθεί κανένα μέλος. Όλοι είμαστε ενωμένοι, παρόλες τις προσπάθειες του Δήμου Τρίπολης να διαλυθεί ο Σύλλογος, είδατε που σας έδειξα πιο πριν, ότι προαναγγέλνουν και παρετήσεις. Δεν υπήρξαν από δηλαδή όμως παρετήσεις. Όχι, δεν υπάρχουν παρετήσεις μέχρι τώρα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να γνωρίζει και ο κόσμος. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Δήμος Τρίπολης θέλει τη διάλυση του Φιλοζωικού Συλλόγου. Να μας απαντήσουν. Και εσείς απαντήστε μου στο ερώτημα. Ποια είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι στην κεφάλαια αυτού του συλλόγου. Λοιπόν, τα έχουμε δημοσιεύσει πολλές φορές. Λοιπόν, είμαι εγώ ο Γιώργος Ζαφυράκης, αντιπρόεδρος είναι ο Σωτήρης Θεοδωλής, ταμείας είναι η Ντένια Πουλοπούλου, λοιπόν, η Γιώτα Υπερήφανου είναι έφορος δημοσίων σχέσεων, η Μίγα και είναι η Ζαφυράκη Άννα, αναπληρωματικό μέλος και η Γαβρίλου. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Πώς μπορείτε, αν είναι εφικτό, να συνεργαστείτε με το Δήμο και να έχουμε αυτή τη Δημοτική Αρχή? Εκλογές έρχονται. Αν έρθει μια επόμενη Δημοτική Αρχή, τι είναι αυτό που ζητάτε εσείς σαν Σύλλογος? Θα υπάρξει ένα ανάλογο συμφωνητικό σας με άλλα ποσά? Πώς μπορεί ο Σύλλογος και τι είναι, να ξεκινήσει? Δεν είναι τα ποσά. Μπερδεύουμε κάποια πράγματα. Να καταλάβει ο κόσμος μέχρι πού φτάνουν οι δυνατότητες του Φιλοζωικού. Τι μπορεί να κάνει? Γιατί κάποιοι μπορεί να έχουν στο μυαλό του Σύλλογου, μπορεί να βγει έξω, να συμμαζεύει τα ζώα, να τα στηρώνει, να καταλάβει ο κόσμος τι μπορεί να κάνει. Θα σας πω τι κάνουμε σε άλλους Δήμους. Και πώς μπορεί να συνεργαστεί με την Δημοτική Αρχή? Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας, κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαστε όλοι, δεν τα ξέρουμε όλα, δεν είμαστε παντογνώστες, αλλά μπορούμε να την γράψουμε κάποια πράγματα από κάποιους άλλους Δήμους. Έτσι. Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας έχει ένα πολύ ωραίο σύστημα στη διαχείριση των αδέσποτων. Λοιπόν, κάνει καταρχάς διαγωνισμούς για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Τι σημαίνει διαγωνισμός? Ότι πετυχαίνω καλύτερες τιμές.
Δεν μπορεί ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας όλο το πακέτο των στήρωση, εμβόλιο, τσιπάκι και τα σχετικά και εξετάσεις να κοστίζουν 120 ευρώ και, και στο Δήμο Τρίπολης 350 που βλέπουμε κάποια δημοσιεύματα. Λοιπόν, πώς λειτουργεί αυτό. Ο πολίτης, ο κάτοικος μιας περιοχής έχει ένα δεσποτάκι που φροντίζει στη γειτονιά του. Παίρνει τηλέφωνο το Δήμο, έχει υπηρεσία για αυτή τη δουλειά. Ο Δήμος στέλνει φαξ στον κτηνίατρο. Ο κτηνίατρος πηγαίνει ο ίδιος, παίρνει το ζωάκι, το στυρώνει, το κρατάει όσο χρειαστεί και το επανεντάξει. Και κάνει την επανένταξη. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται ούτε μπόλιας, ούτε τίποτε άλλο. Και εμείς βοηθάμε όπου μπορούμε σε αυτό το κομμάτι επικουρικά. Άλλες φορές πηγαίνει μόνο του ο κτηνίατρος, άλλες φορές πηγαίνει πάλι στο Δήμο, άλλες φορές πηγαίνουμε μαζί, ανάλογα το περιστατικό. Λοιπόν, απλά τα πράγματα. Γιατί αυτό το σύστημα δεν το εφαρμόζουμε και εδώ, και αν τελειώνει το πρόβλημα. Διαγωνισμός, ανάθεση σε κάποιο κτηνίατρο τις υπηρεσίες όλες και είμαστε μια χαρά. Και βοήθεια από εσάς χωρίς κάποιες χρηματικές υπολογίες. Εννοείται. Εννοείται. Μα αυτό το κάνουμε ήδη στη Βόρεια Κοινουρία. Και στη Κορτινία. Στη Κορτινία πληρώνουμε και τις βενζίνες μας. Παίρνουμε. Η κάθε στήρωση κοστίζει 80 ευρώ. Στο χώρο που έχετε στο Άστρος, όπου φιλοξενείτε αρκετά δέσποτα ζώα, τα οποία έχετε σώσει σαν πολιτιστικός φιλοσοφικός σύλλογος, έχετε βοήθεια από το Δήμο Κοινουρίας σε αυτό το χώρο, σας βοηθάει με κάποιο τρόπο? Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας μας έχει πει πάρα πολλές φορές, ελάτε να σας δώσω τροφές. Προσέξτε. Mm-hmm. Και δεν πηγαίνουμε εμείς, γιατί έχουμε προβλήματα με το Δήμο Τρίπολης και την πληρώνουν τα ζώα τελικά. Έτσι. Γιατί αν πάρουμε τις τροφές από το Δήμο Βόρεια Κοινουρίας, θα βγουν. Με κακοήθεια αυτοί που βγαίνουν και τώρα και θα πούνε και θα μας συκοφαντήσουν και θα πούνε να ορίστε, παίρνουν από εκεί, δεν θα πούνε τροφές, παίρνουν λεφτά, θα πούνε πάλι χίλια δύο ψέματα. Γι' αυτό αποφασίσαμε μέχρι να πει μια τάξη και μια σειρά στο Δήμο Τρίπολης δεν θα πάρουμε τίποτα, θα πάρουμε από κανέναν Δήμο ούτε ένα σακί τροφή για να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε σήμερα. Αληθεύει. Σκεφτείτε να είχαμε πάρει και κάτι. Αληθεύει η δήλωση, τώρα μου διαφεύγει το ποιο την έχει κάνει ακριβώς από τη Δημοτική Αρχή, το ότι ζητήσατε να σας στηρώσει ο Δήμος τα ζώα που Ποτέ. Είναι στον χώρο. Στον χώρο στο Άστρος μιλάω. Ποτέ. Ποτέ. Και εγώ ντρέπομαι γιατί έχουμε στηρώσει σκυλιά της Τρίπολης στο Δήμο Άστρος, για να καταλάβετε, και ντρέπομαι αυτούς τους ανθρώπους γιατί λογικά το ξέρουν, αλλά κάνουν, ξέρεις, το κορόιδο στην ουσία. Εννοείται ότι έχετε πάρει ζώα από εδώ και τα έχουν στηρώσει οι ιδιώτες κτηνίατροι στο Δήμο Βόρειας Κοινουρίας. Βεβαίως. Χωρίς να σας χαριστικά στο σύλλογο, χωρίς να επιβαρύνουν τα πράγματα. Ναι, και εγώ ντρέπομαι και λέω γιατί να μπορούμε να τα κάνουμε αλλού τα πράγματα και να μην μπορούμε να τα κάνουμε να στηρώσουμε σκυλιά της Τρίπολης στους κτηνίατρους της Τρίπολης. Γιατί γίνονται αυτά. Εδώ υπάρχει συνεργασία με τους ιδιώτες. Υπάρχει βοήθεια προς το σύλλογο, να το θέσω διαφορετικά τώρα. Ναι, υπάρχει. Είναι κάποιοι κτηνίατροι που βοηθάνε με τον τρόπο τους ο καθένας. Αρκαδία 938.